γίνεται. Όλο τον ΠΑΟΚ το μάτι το είδες όλο ή έβλεπες... Έβλεπα αποσπάσματα. Αποσπάσματα. Το είδα. Εντάξει. Είδα πολλά. Δηλαδή τα είδες γύρω-γύρω. Κοίταξε. Το γύρω-γύρω μου τη λες τώρα. Γύρω-γύρω. Στο βόλεϊ μου τη λες. Στο βόλεϊ, το δάκτυλο. Λοιπόν. Δεν έχει θέση λέει το βόλεϊ. Ρολόι. Εγώ ναι, πώς δεν έχει θέση, έχει, αλλά γιατί δεν το είπε στον κόσμο. Το γύρω γύρω. Είπα να κάνουμε μια αυτή ρε παιδί μου, να έρθουν μηνύματα μπόλικα, να κάνουμε μια ιστορία εκεί πέρα να καταλάβει ο κόσμος. Κατάλαβες. Του ρολόι λέει. Λέω, φίλε. Θέσεις ναι. Δεν έχει λέει το βόλεϊ. Πώς δεν έχει. Κάθεται λέει ο ρολόι. Εσύ άκουσε με. Έξι. Το βόλεϊ το ανακάλυψε το 2011. Αυτό. Όχι το 2011, το 2014, συγγνώμη, το 2015. Αυτό. Ναι. Ναι. Το βόλεϊ το ανακάλυψε το 2015. Μέχρι να δει, άκουσε με, μέχρι να δει τη σειρά τίτλων να πάει δηλαδή σε σε 50% μάτς να αρχίσει να καταλαβαίνει τι του γίνεται. Να πάρει να μιλήσει με έναν άνθρωπο να του πει ότι ξέρει, άμα είσαι από πίσω, πρέπει να πηδήξει από τα 3 μέτρα. Λοιπόν. Ότι το μάτς τελειώνει, δεν τελειώνει στου 25 πόντους. Άμα είναι 24-25, θέλει 2 πόντους διαφορά. Έλα, όλα αυτά. Δεν αυτά όλα τα είπε εσύ. Άκουσα, δεν το λέμε σέντρα, ότι σφύριξε τη σέντρα. Εδώ όταν βάζει πόντος, ναι. Δεν φωνάζουμε γκολ. Θα τα μάθουνε, αλλά λοιπόν. Κάτσε ρε. Επειδή. Πώς το λένε. Ναι, μπλοκάζει, δεν είναι δυνατό. Επειδή ο κόσμος δεν γνωρίζει. Εγώ μεγάλωσα, μπορεί να είμαι δραμηνός, αλλά μεγάλωσα σε μια περιοχή που λέγεται Σκίδρα και εκεί είχαμε τον Αριστοτέλη Σκίδρας. Ποιος πριν από 30 χρόνια ομάδα, πριν από 35 χρόνια ομάδα Β και Α εθνικής κατηγορίας. Στο βολέι. Και χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Κωστάκη τον Πασπαλά που μετέπειτα πήγε στον Ηρακλή και έπαιξε βολέι. Ο Πασπαλάς. Μεγάλωσα μαζί του λοιπόν και είναι φίλος μου ο Πασπαλάς. Για να του πω αυτού του φίλου που μετέπειτα από 20 χρόνια γνώρισε το βολέι. Ναι. Ξέρουμε και τους σερβίς, ξέρουμε και τους ακραίους, ξέρουμε και τους κεντρικούς. Εγώ εσύ. Λοιπόν. Α, εσύ, γιατί άμα ρωτήσει το μέσο. Ξέρουμε και τον Πασαδόρο. Του έκανα μια ίντρικα λοιπόν στο Μετρόπολη προχθέ και τους, τον είπα τον Ραπτόπουλο γύρω-γύρω για να έχουμε πολλά θέματα να πούμε. Και όντω στέλνανε τα μηνύματα. Να πούμε του χορηγού. Το μέσο παοξέμα το ρωτήσει. Όχι, δεν ξέρει. Αυτό λέμε ρε παιδιά, σου για σένα τώρα έτσι την περίπτωση. Το μέσο παοξή που. Δεν ξέρει. Και καλά που πάει καλά ο Πάοκ λοιπόν θα μάθει και ο παοξή και από το βόλιο. Έτσι να μάθει.